Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργεί εδώ και λίγες ημέρες και μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου το εργοστάσιο της Έλμαν στην Κομωτινή. Αυτό συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση εκπροσώπων των εργαζομένων με τη διοίκηση της εταιρείας μετά από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε στο Σωματείο Εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες 3 εβδομάδες, εξαιτίας χρεών της εταιρείας προς τη ΔΕΗ, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων παραγωγής. Η διοίκηση για την επανεκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας αναμένει το πράσινο φως για χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Αυτό, όπως εξηγήθηκε στους εργαζομένους, αναμένεται να δοθεί έως και τις 26 Αυγούστου που θα συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας. Σε περίπτωση που η προσδοκόμενη χρηματοδότηση απελευθερωθεί νωρίτερα από τις 6 του επόμενου μήνα, οπότε καθορίστηκε να λήξει η περίοδος της διαθεσιμότητας, η διοίκηση της εταιρείας υποσχέθηκε να επαναφέρει νωρίτερα και το προσωπικό στην εργασία τους, προκειμένου να συνεχίσει η κανονική λειτουργία του εργοστασίου. Ως προς τους όρους τώρα που προβλέπει η διαδικασία της διαθεσιμότητας, αυτοί υπόκεινται στην κείμενη νομοθεσία και υπόσχονται στους εργαζομένους αποδοχές της τάξης του 50% του όρου των αποδοχών των τελευταίων μηνών. Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρείας υποσχέθηκε να καταβάλει στους εργαζομένους έως το τέλος του τρέχοντος μήνα τα δεδουλευμένα του μηνός Ιουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη τους τη δύσκολη καμπή που βρίσκεται η εταιρεία, την αντικειμενική αδυναμία συνέχιση των εργασιών λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ, αλλά και το γεγονός ότι μέσα στον Αύγουστο οι περισσότεροι θα έπαιρναν τις καθιερωμένες καλοκαιρινές άδειες, οι εργαζόμενοι δήλωσαν σύμφωνοι με την πρόταση που τους υποβλήθηκε. Η διοίκηση της Έλμαν φαίνεται να δήλωσε τη διάθεσή της να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του εργοστασίου αφού αποκατασταθεί το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας ορισμένα από τα ονόματα των νέων διοικητών και των αναπληρωτών που τοποθετήθηκαν στα νοσοκομεία της χώρας. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διοικητών στα Γενικά Νοσοκομεία Καβάλας και Δράμας, ενώ πιο συγκεκριμένα, στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, διοικητής τοποθετείται ο Χρήστος Κοπατσάρης και στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ο Κωνσταντίνος Ρέντζιος. Απίθανα πράγματα ακούστηκαν κατά την πρώτη συνάντηση των εργαζομένων της ΕΚΑΠ και του νέου Προέδρου Σεργέη Σαμποντίνσκι. Από την 3η 6 Αυγούστου, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι της ΕΚΑΠ ζήτησαν να μάθουν πότε θα τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα μηνών και ο εκπρόσωπος του Ομογενή Επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη τους απάντησε πως θα υπάρξουν απολύσεις και μειώσεις μισθών. Μετά τις πιέσεις που υπήρξαν σε υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, την 4η 7 Αυγούστου υπήρξε ανακοίνωση στο εργοστάσιο που καλεί τους εργαζομένους σε οικειοθελής αποχωρήσεις με αποζημίωση. Η κατάσταση που υπάρχει πάντως αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία είναι έκριθμη, καθώς άλλα άκουγαν την περίοδο διαδικασίας πώλησης ΕΚΑΠ και άλλα βλέπουν τώρα. Να σημειωθεί πως για σήμερα έχει προγραμματιστεί από τους εργαζομένους στάση εργασίας και συνέλευση. Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έπειτα από τις 118 καταργήσεις δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και την οποία συνυπογράφουν ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, συγχωνεύονται 15 μονάδες και καταργούνται άλλες 13. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην περιφερειακή ενότητα Καβάλα συγχωνεύονται το 8ο ημερήσιο Γυμνάσιο Καβάλας με το 4ο ημερήσιο Γυμνάσιο της πόλης, το Γυμνάσιο Πέρνης με το Γυμνάσιο Χρυσούπολης και στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, το Γυμνάσιο Άνω Θερμών με το Γυμνάσιο Εχίνου.